Εορτή σήμερα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, είναι εκείνος που έγραψε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, αλλά και τις τρεις καθολικές επιστολές που φέρουν το όνομά του. Η μνήμη του Αποστόλου Ιωάννου εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου. Η σημερινή εορτή συνδέεται με την ανάδυση θαυματουργικής σκόνης δηλαδή, από τον τάφο του Ευαγγελιστού, μέσω της θαυματουργικής επενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί το γίνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται εσύ προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον είχε δευε θεολόγε και επί μόνον έφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνη και το μέγα έλεος. Σήμερα το πρωί τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στο Άγιο και βρίσκεται στην περιοχή Σαρακίνας Καινουργίου Αγρινίου. Το εκκλησάκι αυτό το έφτιαξε η οικογένεια Γιώργου Ζαχόπουλου. Πριν τα εγγένεια όμως, ο Γιώργος Ζαχόπουλος έφυγε από τη ζωή και τότε η γυναίκα του, Ξανθή Ζαχόπουλου, αφιέρωσε όλη της τη δύναμη και όλη της την αγάπη στη δημιουργία του Ιερού Ναού. Είναι, γιορτάζει 26 Σεπτεμβρίου η μετάσταση του Ιωάννου και 8 Μαΐου. Δύο φορές το χρόνο κάνουμε αυτή τη λειτουργία, όσο μπορούμε βέβαια. Έχουμε θυμηλιώσει, ήταν ο άντρας μου, και ότι ετοιμαζόμασταν να κάνουμε τα εγγένεια για την εκκλησία, να έρθουν τα παιδιά από Αθήνα να κάνουμε Πάσχα, και έφυγε 13 μέρες πριν. Από εκεί και μετά, ο Ευνίδιος θάνατος για μένα ήταν τρομερό. Και έριξα όλη τη δύναμή μου εδώ, ψυχή και σώμα. Και ό,τι μπορώ κάνω.